Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι 3 Φεβρουαρίου. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Πάμε να δούμε μαζί τις κυριότερες ειδήσεις μας σε τίτλους. Θα ξεκινήσουμε από την Κομωτινή, όπου είχαμε ευρεία σύσκεψη για το παρόν και το μέλλον του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, αλλά και του ΤΕΗ, προοπτική συγχώνευσης με τεμποδίων. Για μας το ΤΕΗ μας ποτέ δεν ανήκε σε Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Για μας το μυαλό μας ήταν πάντοτε προσανατολισμένο προς το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Το δικό σας όμως... Θα κοιτάξουμε το μέγιστο συμφέρον του Ιδρύματός μας. Στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης, αντιπαράθεση εκ νέου σε ό,τι έχει να κάνει με τον διαγωνισμό για την προμήθεια σωμάτων αλλά και λαμπτήρων LED. Το θέμα συζητήθηκε και πάλι στο πλαίσιο συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Νομίζω είναι μια χρυσή ευκαιρία να ξαναπάτε ξανά στην επανάληψη του διαγωνισμού. Σε παράσταση διαμαρτυρίας προχώρησαν μέλη του ΠΑΜΕ Εύρου στην εφορία Αλεξανδρούπολης, καλώντας ταυτόχρονα κόσμο να συμμετέχει στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Αλεξανδρούπολη εν ώψη του ανοίγματος της αυλαίας για τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Πρέπει να ορθωθεί ένα τείχος, μια αντίθεση σε αυτή την κατεύθυνση που υπάρχει, για να μπορέσουμε να προστατέψουμε το σπίτι της λαϊκής οικογένειας, της εργατικής οικογένειας. Με αυτά και πολύ περισσότερα, το δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης ξεκινά ευθύς αμέσως. Επιτάβητος τέθηκε, κυρίες και κύριοι, το μέλλον του Δημοκρητίου στην ευρεία σύσκεψη που διεξήχθη στη διοικητική έδρα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αυτοδιοικητικοί και εκπρόσωποι φορέων διατράνωσαν την αντίθεσή τους στο ενδεχόμενο ίδρυσης νέας νομικής σχολής στη χώρα. Συμφωνία διαφάνηκε και στην προοπτική της συνένωσης Δημοκρητίου και ΤΕΗ, με σοβαρά όμως ερωτήματα και όρους, προερχόμενα κυρίως από την πλευρά της Καβάλας. Αξίζει να σημειωθεί πως εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ Ροδόπης εκφράστηκε η πλήρης αντίθεση στη δημιουργία νέας νομικής σχολής, γεγονός κάθετα αντίθετο στην πρόθεση του Υπουργού Παιδείας. Η σύσταση κοινής επιτροπής του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης και του ΤΕΗ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που θα διερευνήσει το ακαδημαϊκό πλεονέκτημα της συνένωσης των δύο ιδρυμάτων, ήταν το απότοκο της διευρυμένης συνεδρίασης που έλαβε χώρα στην έδρα της Περιφέρειας στην Κομωτινή. Κοινός παρανομαστής αυτοδιοικητικών και φορέων και η κινητοποίηση ενάντια στο ενδεχόμενο δημιουργίας τέταρτης νομικής σχολής στη χώρα. Η θέση όλων των φορέων. Και το τονίζω, η θέση όλων των φορέων είναι υπέρ της ένωσης των δύο ανώτατων ιδρυμάτων της περιφέρειάς μας. Θα προκύψει ένα νέο ίδρυμα, ένα μεγάλο ίδρυμα ακαδημαϊκό με πολλές σχολές σε πέντε, σε έξι πόλεις. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν θέματα ακαδημαϊκά, τα οποία θα πρέπει και αυτά να συζητηθούν για το πώς θα προχωρήσει αυτή η συγχώνευση. Αυτή η επιτροπή που πρότεινα στα δύο ιδρύματα να συσταθεί είναι για να εξετάσει αυτά τα ακαδημαϊκά πλεονεκτήματα. Με ισχυρότατα επιχειρήματα δώσαμε στον Υπουργό να αντιληφθεί ότι τυχόν ίδρυση μιας νέας τέταρτης νομικής σχολής στην Πάτρα θα αποδυναμώσει, ενδέχεται να αποδυναμώσει την νομική μας σχολή. Άκουσε με προσοχή τον προβληματισμό μας και τα επιχειρήματά μας. Σε ένα βέβαια ήταν και θετικός στο θέμα των μετακινήσεων, όπου είπε ότι θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση. Το κατέθεσα δύο συγκεκριμένες αναπτυξιακές κατευθύνσεις. Η μία είναι η δημιουργία συμπλήρωση των πανεπιστημιοπόλων με νέα τμήματα, και επίσης η άλλη κατεύθυνση ήταν η δημιουργία ενός κέντρου ερευνών, καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας. Θα συζητήσουμε λοιπόν, γιατί βλέπω και τους συναδέλφους μου ότι θέλουν να συζητήσουμε, θα συζητήσουμε με τα τέσσερα ιδρύματα, με τα άλλα τρία ιδρύματα, και να δούμε πού θα φτάσουμε. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες. Το ίδρυμά μας θα κοιτάξει να πάρει τα μέγιστα ωφέλη. Εάν ένας διάλογος, για παράδειγμα, με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και με την παρέμβαση του Υπουργείου καταλήξει, για παράδειγμα, να πάρει η Καβάλα και η Δράμα, ένα τμήμα η Καβάλα και ένα η Δράμα, τότε θα συμφωνήσουμε με το Διεθνές.
Θα κοιτάξουμε το μέγιστο συμφέρον του Ιδρύματός μας, καταρχήν. Στη συνεδρίαση το παρόν δεν έδωσε κανένας βουλευτής εκ μέρους της κυβέρνησης. Να σημειωθεί ότι στις αρχές Μαρτίου έχει οριστεί νέα συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας, με τον πρίτανη του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης να προτείνει να δώσουν το παρόν και ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και ο Δήμαρχος Κομωτινής. Η αίσθησή μου είναι ότι αν πριτανεύσουν ακαδημαϊκά κριτήρια, θεωρώ πως η πιο ουσιαστική επιλογή θα είναι να ενισχυθούν οι υπάρχουσες νομικές σχολές και πως η σύνδεση του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με το Δημοκρίτιο αποτελεί μονόδρομο. Η ίδρυση σχολών χωρίς μελέτη, που πραγματικά αν αυτές οι αποφάσεις υλοποιηθούν, είναι γεγονός ότι θα δεχθεί και άλλα κέρια πλήγματα των πανεπιστήμιων μας, όπως παράδειγμα η εξαγγελία της νομικής σχολής και δια του Πρωθυπουργού αλλά και δια του Υπουργού στην Πάτρα. Έχουμε να βάλουμε κάποια ερωτήματα. Ερωτήματα που έχουν να κάνουν κυρίως με το ποια είναι η αναγκαιότητα να πάμε σε συγχωνεύσεις, αν υπάρχουν κάποιες μελέτες σκοπιμότητας, μελέτες βιωσιμότητας, εάν το καινούριο σχήμα που πάμε να δημιουργήσουμε ή τα νέα σχήματα που θα προκύψουν από τις συγχωνεύσεις έρχονται και ανταποκρίνονται στις ανάγκες που έχουν οι κοινωνίες μας. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης είναι ένας φορέας πολιτισμού, γνώσης, ανάπτυξης, αλλά και που στηρίζει την οικονομία ολόκληρης της Θράκης. Δεν θα πρέπει λοιπόν να το αποδυναμώσουμε. Παρακαλούμε, όπως είπε και ο Άγιος Ξάνθης, κάνοντας έκκληση στον Υπουργό μας και στο Υπουργείο Παιδείας, έτσι να ακούσει τη φωνή του ακριτικού λαού μας και να στηρίξουμε έτσι περισσότερο το Πανεπιστήμιο. Μια ευρύτατη σύσκεψη, κυρίες και κύριοι, από την οποία το ρεπορτάζ δεν τελειώνει. Έχουμε θέματα και στη συνέχεια του δελτίου μας. Ωστόσο, το ρεπορτάζ δεν τελειώνει και διαζώσεις. Η Μαρίνα Εκριτού, η οποία κατέγραψε και παρακολούθησε το σύνολο της σύσκεψης στην Κομωτινή, είναι κοντά μας. Μαρίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ευρύτατη σύσκεψη. Υπόθηκαν πολλά. Φαίνεται πως μίλησαν οι εκπρόσωποι τόσο των φορέων, όσο και οι αυτοδιοικητικοί, εκπρόσωποι συλλόγων και συλλογικότητων. Τελικώς, Μαρίνα, το ρεζουμέ. Προσκήνιο και παρασκήνιο μιας συνεδρίασης, την οποία η κάμερα κατέγραψε για περίπου 3 ώρες και εσύ κάτι περισσότερο μαζί με τον Γιώργο Δημόπουλο. Ακριβώς, Γιάννη. Μια μαραθώνια συνεδρίαση, αν θα μπορούσαμε να το πούμε. Ξεκίνησε γύρω στις 11.30 και τελείωσε γύρω στις 3.30. Πολλές οι τοποθετήσεις, πολλοί παρευρισκόμενοι, αλλά και δια της απουσίας τους έλαμψαν κάποιοι οι οποίοι δεν είχαν την ευκαιρία ή τη δυνατότητα ενδεχομένως να δώσουν το παρόν. Παρ' όλα αυτά, να ξεκινήσω από την τοποθέτηση του Προέδρου της ΠΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας της Θράκης, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, του κυρίου Λαμπάκη, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά προς τον εκπρόσωπο της Περιφερειακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Ροδόπης ότι μην μας λέτε ότι στα χρόνια της διακυβέρνησής σας ότι έχετε κάνει κάτι το αναπτυξιακό για τη Θράκη. Πείτε μου, είπε ενδεχομένως και σε υψηλούς τόνους ο κύριος Λαμπάκης, μία αναπτυξιακή περίπτωση την οποία έχετε κυνηγήσει και καταφέρει. Οφείλω να το ρωτήσω τώρα. Ο κύριος Χαρίτου τα άκουσε εν τη απουσία των κυβερνητικών βουλευτών, ή το αντιλαμβάνομαι σωστά, ή κύλησε πιο ομαλά, κύλησαν οι λοιπές τοποθετήσεις πλην αυτής του κυρίου Λαμπάκη? Η αλήθεια είναι ότι το ζήτημα αυτό δεν πέρασε παρατήρητο και από άλλους παρευρισκόμενους. Το γεγονός δηλαδή ότι παρά το ότι εκλήθησαν οι βουλευτές, κανένας δεν έδωσε το παρόν στη συνεδρίαση, πέραν από βουλευτές της αντιπολίτευσης, τους οποίους είδαμε και θα δούμε και στα ρεπορτάζ. Συνεπώς έλεψαν δια της απουσίας τους, Γιάννη. Να πούμε μόνο για τον κύριο Αϊχάν Καραγιουσούφ, το βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ροδόπης, ο οποίος έστειλε έναν εκπρόσωπο γιατί δεν μπορούσε να δώσει το παρόν. Ο κύριος Χαρίτου τα άκουσε εντός εισαγωγικών όμως, γιατί η συζήτηση δεν την μονοπόλησε το μεμονωμένο αυτό περιστατικό. Ο κύριος Λαμπάκης είπε εν κατακλείδη ότι οι υπουργοί που έρχονται εδώ και ο Πρωθυπουργός, να μην μας λέτε τουλάχιστον, να μην μας κοροϊδεύετε στα μούτρα μας, όπως είπε χαρακτηριστικά, μην μας λέτε ότι αγαπάτε την Θράκη. Τώρα, επειδή αναφέρθηκε στον κύριο Χαρίτου, αξίζει να αναφερθεί οπωσδήποτε ότι ο κύριος Χαρίτου είπε χαρακτηριστικά ότι η πιο ουσιαστική επιλογή είναι να ενισχυθούν οι υπάρχουσες νομικές σχολές.
Συνεπώς τάχθηκε ενάντια στην εξαγγελία του κυρίου Γαβρόγλου και στην ενδεχόμενη πρόθεση της κυβέρνησης για δημιουργία και τέταρτης νομικής σχολής. Τώρα, Γιάννη, μετά το πέρας της συνεδρίασης, ο Περιφερειάρχης ο Χρήστος Ομέτιος είπε ότι, να πούμε συμπερασματικά, ότι είναι κοινή η βούληση των παρευρισκομένων για συγχώνευση του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου με το ΤΕΗ για να υπάρξει παρέμβαση του Δημάρχου Οριστιάδας, του κυρίου Βασίλη Μαυρίδη, ο οποίος σηκώθηκε από την θέση του και είπε ότι ακούσαμε και τον πρόεδρο του ΤΕΗ πριν, τον κύριο Μπαντέκα, να υποστηρίζει ότι εμείς θα επιδιώξουμε τα συμφέροντα του ιδρύματος του οποίου είμαστε πριτανεύοντες. Συνεπώς δεν ξέρουμε αν θα επιλέξουμε να συγχωνευτούμε με το Δημοκρίτιο ή με το Διεθνές Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οπότε, για να το θέσω λαϊκιστικά, είπε ο κύριος Μαυρίδης, σκέφτονται τον εαυτό τους και πολύ καλά κάνουν, αλλά μην μας μιλάτε για συγχώνευση. Ας μην λέμε ότι συμφωνούμε στη συγχώνευση. Αξίζει να σημειωθεί, Μαρίνα, και ορθώς κάνεις το υπογραμμίζεις. Αυτό το επισήμανε ο κύριος Μπαντέκας και χθες, πριν από τη συνεδρίαση, φιλοξενούμενος εδώ, μας είπε πως στη δική μου ερώτηση, η οποία συμβολικά και σχηματικά είχε την χρειά και την χρήση μιας τέτοιας έκφρασης, το γεγονός ότι υπάρχουν μνηστήρες και όχι μνηστήρας για το ΤΕΗ, μας είπε χαρακτηριστικά πως ναι, θα κοιτάξουμε το συμφέρον μας, είναι μια διαπραγμάτευση η οποία συνεχίζεται, μάλιστα μια δήλωση η οποία φαίνεται πως δεν αγκαλιάστηκε από τους έτερους συμμετέχοντες. Σε άλλα σημεία άξια αναφοράς, Μαρίνα, τι αξίζει να κρατήσουμε από μια συνεδρία στα την οποία εγώ τουλάχιστον βάσει του δικού σου πληρέστατου ρεπορτάζ αντιλαμβάνομαι ότι μάλλον δεν θα είναι η τελευταία. Ακριβώς, Γιάννη. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Μέτιο, δεν θα είναι η τελευταία, καθώς θα ληφθούν και οριστικές αποφάσεις για τη σύσταση της Επιτροπής, την οποία θα συναποτελούν μάλλον 3 μέλη από το ΤΕΗ και 4 μέλη από το Δημοκρίτιο, γεγονός το οποίο πρέπει να περάσει πρώτα από την Σύγκλιτο. Να σταθούμε, Γιάννη, σε άλλα δύο σημεία, στην παρέμβαση του νομικού εκ μέρους του Δημοκριτίου, ο οποίος είπε ότι ή δεν κατάλαβα τι εννοείται με την συγχώνευση, ή βρίσκομαι σε άλλη αίθουσα τόση ώρα στην οποία μιλάμε, απευθυνόμενος πάντα στον κύριο Μέτιο, στον Περιφερειάρχη, και είπε ότι γίνεται παζάρεμα για το ποια θα είναι η νύφη με την μεγαλύτερη πρίκα στην οποία θα στραφούν εν τέλει οι θύνοντες του ΤΕΗ. Για να πάρει την απάντηση από τον κύριο Μητρόπουλο, ο οποίος είναι αναπληρωτής πριτανεύων στο ΤΕΗ, ότι θα εξετάσουμε, εμείς δεν είπαμε αυτό, είπαμε ότι θα εξετάσουμε όλα τα ενδεχόμενα και αν μη τι άλλο οι εκφράσεις σας δεν είναι ακαδημαϊκές και δεν αρμόζουν στην αίθουσα αυτή, αλλά ούτε και σε ακαδημαϊκούς. Και κλείνοντας, Γιάννη, να σου πω ότι ο κύριος Τουλουπίδης, ο πρίτανης του Δημοκρατίου Πανεπιστήμιου, είπε ότι όλες οι διαδικασίες θα γίνουν πάντα σύμφωνα με το γράμμα του νόμου, βρισκόμαστε σε διαβούλευση, εκτός από την περίπτωση της μετακίνησης μελών ΔΕΠ, που έγινε και αυτό θέμα, ότι θα απογυμνωθούν ουσιαστικά τα πανεπιστήμια από μέλη ΔΕΠ. Σε αυτό θα πάμε εάν χρειαστεί ενάντια στον νόμο, θα παρανομήσουμε δηλαδή για το καλό του Πανεπιστημίου και του τόπου μας, δηλαδή αν δεν έχει καλυφθεί η θέση τους, αν δεν έχει πληρωθεί από κάποιον άλλον, αν δεν έχει έρθει αυτός ο κάποιος άλλος να αναλάβει τα καθήκοντά του, δεν πρόκειται να αποχωρήσει κανένας καθηγητής από το Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε όσα προέκυψαν, Μαρίνα, από τη συνεδρίαση για το πληρέστατο ρεπορτάζ και την παρουσία. Σε ευχαριστώ θερμότατα. Τώρα, κυρίες και κύριοι, το προλογίσαμε και θα παραμείνουμε στα θέματα της συσκέψεως, καθότι το παρόν στην συνεδρίαση για το συντονισμό των δράσεων σε ό,τι αφορά στο Δημοκρίτιο έδωσαν δήμαρχοι της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ δια της απουσίας τους, όπως επισήμανε η Μαρίνα Κρητού, έλαμψαν οι κυβερνητικοί βουλευτές. Αντιπεριφερειάρχες, αυτοδιοικητικοί και εκπρόσωποι φορέων συζήτησαν ενίοτε και σε υψηλούς τόνους για την πορεία αλλά και τις δράσεις υποστήριξης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Και εσύ, Αθήνα, σταμάτα να διαλύεις τη Θράκη από κάθε πλευρά. Τώρα βρήκε ξαφνικά η ενεδρία να πετάξει ένα κεραυνό, μια αστραπή, ότι πρέπει να διαλύσουμε τα πανεπιστήμια. Το ΤΕΗ να το στείλουμε εκεί και τη νομική να τη διαλύσουμε, γιατί πρέπει να την αποδυναμώσουμε. Για ποιο λόγο? Επειδή λοιπόν καταρχήν λέμε όλοι όχι σε αυτό. Εγώ είμαι σίγουρος και οι του ΣΥΡΙΖΑ που είναι μέσα και τους βλέπω τους δυο. Και αυτή η αίσθησή τους, η ψυχική, λέει όχι. Λέω καταρχήν να πούμε τεράστιο όχι. Με ποια επιχειρηματολογία, δημοσιονομική, λογική, ακαδημαϊκή, θα επιχειρήσουμε να πείσουμε τον κύριο Γαβρόγλου ότι δεν στέκει σε κανένα από αυτά τα επίπεδα η ίδρυση της νομικής της Πάτρας? Ένα δεύτερο θέμα που έχουμε μπροστά μας και έχει ολοκληρωθεί, έχει τελειώσει, είναι το θέμα των μετακινήσεων.
είτε των μεταγραφών των φοιτητών κάτω από 40.000 εισόδημα, είτε των ακαδημαϊκών με 15 ετία. Έχει κλείσει και αυτό, έχει τελειώσει. Τουλάχιστον αυτά τα δύο αυτονόητα δεν πρέπει να περάσουν και πρέπει όλοι να συμβάλλουμε σε αυτό. Σίγουρα έχουμε μια κοινή γραμμή, μιλάμε όλοι ότι δεν θέλουμε τη συγχώνευση του ΤΕΙ με τη Μακεδονία, δεν θέλουμε να δημιουργηθεί τέταρτη σχολή. Εδώ νομίζω δεν θα διαφωνήσει κανένας. Δεν μπαίνω στη συζήτηση για ιδιωτικά πανεπιστήμια ή για το δημόσιο χαρακτήρα του πανεπιστημίου. Για μας το ΤΕΙ μας ποτέ δεν ανήκε σε πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Για μας το μυαλό μας ήταν πάντοτε προσανατολισμένο προς το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Το δικό σας όμως, είχατε ποτέ στο μυαλό σας, εκτός από τον Περιφερειάρχη που δίνει τα κονδύλια, είχατε ποτέ στο μυαλό σας ότι το ΤΕΙ είναι κομμάτι του Πανεπιστημίου του Δημοκρίτιου? Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν έχει ανάγκη από τέταρτη νομική. Η Θράκη όμως έχει πολύ μεγάλη ανάγκη, και όχι μόνο στήριξης αλλά και ενδυνάμωσης της υποδομής αυτής. Διαχρονικά είναι η πιο μεγάλη επένδυση που έχει γίνει στον τόπο μας και στην περιοχή μας. Ποια είναι η πρόβλεψη για την επόμενη μέρα για το Πανεπιστήμιο της Θράκης μας? Ποια είναι η αξιακή πολιτική, όπως έθεσε και ο πρίτανής μας? Και κάτω λοιπόν από όλες αυτές τα ερωτήματα θα πρέπει, εφόσον απαντηθούν, να ερωτηθεί κατ' εμένα ο νοικοκύρης του σπιτιού, δηλαδή η περιφέρειά μας, οι φορείς, η τοπική κοινωνία. Αν βάλουμε λοιπόν μια κόκκινη γραμμή σε αυτό που είπε ο Περιφερειάρχης, με μια επιτροπή η οποία θα συντονίζει κάθε ενέργεια και θα μπορεί να μας έχει όλους σε απόλυτη σύμπλια και συντάκτηση. Αν τα κάνουμε αυτά, θα έχουμε αποτέλεσμα. Σε όποιους αρέσει αυτό. Η διέξοδος η οποία είναι αναγκαία και για το ΤΕΙ και για το Δημοκρίτιο είναι να υπάρξει μια εξέλιξη που είναι η σύνδεσή τους, έτσι ώστε και το Δημοκρίτιο να γίνει ένα πραγματικά περιφερειακό πανεπιστήμιο, με την έννοια ότι θα καλύπτει όλη την περιφέρεια. Οποιαδήποτε απόφαση πάρθει θα πρέπει για μας τουλάχιστον ως φορέα να υπακούει πρώτα σε ακαδημαϊκά κριτήρια, δηλαδή τι θέλουμε να κάνουμε, τι επιστήμονες θέλουμε να μορφώσουμε, έτσι, και αν αυτό το πανεπιστήμιο που θέλουμε, που οραματιζόμαστε, δένει με το σχέδιο ανάπτυξης, στρατηγικής ανάπτυξης της χώρας και της περιφέρειας. Η απάντηση του κ. Γαβρόγλου ήταν ότι οι κτηριακές υποδομές υπάρχουν στην Πάτρα, εκείνο το οποίο λείπει είναι τα μέλη ΔΕΠ. Επομένως, λοιπόν, από αυτό καταλαβαίνουμε ότι έχει πάρει ήδη την απόφασή του για ίδρυση τέταρτης νομικής. Όταν όμως του δήλωσα ότι θα υπάρχουν κινητοποίησεις στην περιοχή, υποσχέθηκε ότι θα διαβουλευτεί. Σιγά σιγά μας αποξηλώνουν. Το Πανεπιστήμιο, το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης και το ΤΕΙ είναι πάρα πολύ σημαντικά για την ανάπτυξη της περιοχής και για την τοπική οικονομία. Θα παραμείνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι. Θα φιλοξενήσουμε ευθύς αμέσως τον πρετανεύοντα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Ο κύριος Τουλουπίδης είναι κοντά μας τηλεφωνικά. Κύριε Τουλουπίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Σκεφέ. Σας ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης, τον απόϊχο πλέον και της ευρείας σύσκεψης. Το ρεπορτάζ που είχαμε προηγουμένως ήταν πληρέστατο, κύριε Τουλουπίδη. Συνεπώς, θα μπω απευθείας στο ζουμί της υπόθεσης. Αλλάζει καθόλου τα δεδομένα η σημερινή σύσκεψη, και αν ναι, πώς και προς ποια κατεύθυνση? Καταρχήν δεν ξέρω αν πώς το εννοείται το αλλάζει. Καταρχήν έχουμε το θετικό, για να ξεκινήσω από τα θετικά, ότι αποφασίστηκε στην 1η Μαρτίου να μας πλαισιώσουν, εμένα δηλαδή και τους αντιπριτάνης, ο Περιφερειάρχης, ο κ. Ζουμέτιος, ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, ο κ. Λαμπάκης, και ο Δήμαρχος της Κομωτινής, ο κ. Πετρίδης. Αυτοί οι φορείς θα μας πλαισιώσουν για να έχουμε τη συζήτησή μας και να αναπτύξουμε τα θέματα που αφορούν τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις μας για το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, δηλαδή για την επόμενη του μέρα. Τις κατευθύνσεις που έχουν να κάνουν με την ίδρυση νέων τμήματων στις πανεπιστημιοπόλεις μας, με την ίδρυση ερευνητικών ινστιτούτων, με χρηματοδότηση στα ζητήματα της φοιτητικής μέρημνας και των υποδομών. Είναι το πιο σημαντικό μέρος που αφορά
το πανεπιστήμιο μας, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Το δεύτερο θετικό είναι ότι όλοι μέσα από αυτή την σύσκεψη συνειδητοποιήσαμε πλέον και γι' αυτό αποφασίσαμε στο θέμα της νομικής σχολής να είμαστε σε εγρήγορση και συντονισμένοι, ώστε αν υπάρχει κάποια εξέλιξη διαφορετική από αυτή που μας είπε ο Υπουργός, να είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε ανάλογα. Ξέρετε, και στο θέμα ΤΕΙ, όπως είδατε προηγουμένως, παρά τις κάποιες ατυχείς εκφράσεις και γενικά την όλη ζωντάνια της συζήτησης που υπήρχε, τελικά δεν βεβαιώσαμε πραγματικά ότι η μόνη εφικτή λύση ουσιαστικά θα είναι η συνένωση των δύο τιμάτων μέσα στην περιφέρειά μας και όχι εκτός. Ωστόσο, τη ζωντάνια πολύ σωστά την επισημαίνετε. Καλό είναι τέτοιες συναντήσεις και συνεδριάσεις να έχουν ζωντάνια. Ωστόσο, κύριε Τουλουπίδη, νομίζω ότι αξίζει να σημειωθεί αυτό από τη στιγμή που και οι συνεργάτες μας ήταν και κάλυψαν όλη την πορεία της σύσκεψης. Διαφάνηκε διάσταση απόψεων, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει, κυρίως προερχόμενη από την πλευρά της Καβάλας, με το πόσο τελικώς είναι συμφέρον για το ίδιο το ΤΕΙ και για την ευρύτερη περιοχή, πόσο είναι συμφέρουσα η προοπτική με το Δημοκρίτιο, και το λέω κρίνοντας τόσο τα λεγόμενα του κυρίου Μπαντέκα όσο και τα λεγόμενα της κυρίας Τσανάκα. Δεν φαίνεται τόσο δύσκολη και τόσο μακρινή ή μη ρεαλιστική η συγχώνευση με ιδρύματα δυτικότερα? Ναι, γι' αυτό είπα και εντάξει, φανή ήταν η διαφορά, αλλά εγώ επίτηδες σας είπα ότι ήταν ατυχές οι εκφράσεις και έτσι θέλω να τις θεωρώ, διότι πέρα από κάποια προσωπικά συμφέροντα, πάνω απ' όλα, κύριε Σκέβα, είναι τα συμφέροντα των πολιτών, των πόλεων και της περιφέρειάς μας. Δεν μπορούν να πριτανεύουν τα προσωπικά συμφέροντα. Η κυρία Τσανάκα, η δήμαρχος της Καβάλας, δεν είχε την απαραίτητη πληροφόρηση, θέλω να πιστεύω, και έριχνε τις ευθύνες της μη συνένωσης στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, ενώ όπως γνωρίζετε το Δημοκρίτιο έχει πάρει αποφάσεις του σύγκλητό του ομόφωνες αποφάσεις, δεν έχει το ΤΕΙ Καβάλας, και φάνηκε σήμερα από τη συζήτηση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτά μπορούν να μείνουν στην άκρη και να κρατήσουμε την ενότητά μας, γιατί αυτά είναι ζητήματα ακαδημαϊκά και τα ακαδημαϊκά ζητήματα χρειάζονται διάλογο και πειθό, κύριε Σκέβα. Έτσι, γι' αυτό είπα και εγώ ότι έχουμε την πόρτα ανοιχτή στο διάλογο και προς την κατεύθυνση ενοποίηση των δύο τμήματων. Σε κάθε περίπτωση, κύριε Τουλουπίδη, συνοψίζοντας και λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα συζητήθηκαν σήμερα, νομίζω ότι αν μη τι άλλο κατέστη σαφές πως θα υπάρξει και νέα συζήτηση, νέα σύσκεψη. Δεν ξέρω αν στην επόμενη τι λέει το δικό σας ένστικτο, τι μπορείτε να σκεφτείτε σε ό,τι έχει να κάνει με την σύμπνοια και την συμπόρευση των απόψεων. Σε επόμενη συνάντηση, να υποθέσουμε ότι θα ακούσουμε και τις φωνές που αντιδρούσαν να μιλούν για καλύτερη και θετικότερη προοπτική μέσω της συγχώνευσης με το Δημοκρίτιο. Έτσι θέλω να πιστεύω, ότι θα αποδεχθεί ότι η μόνη εφικτή λύση λειτουργική, οικονομική, αναπτυξιακή, αυτοδιοικητική είναι αυτή τη συνένωση εντός της περιφέρειας. Κύριε Τουλουπίδη, σας ευχαριστούμε θερμά για τη συζήτηση. Ένα θέμα το οποίο συνεχίζουμε να παρακολουθούμε μέχρι την επόμενη σύσκεψη και την συνέχιση των επαφών. Σας ευχαριστούμε θερμότατα. Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Διαστάσεις εκ νέου στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης έλαβε το ζήτημα της απόρριψης της σύμβασης για την προμήθεια σωμάτων και λαμπτήρων τύπου LED από το ελεγκτικό συνέδριο. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος για τον καθορισμό της αμοιβής νομικού συμβούλου που θα αναλάβει την αίτηση ανάκλησης, οι επικεφαλείς των παρατάξεων τοποθετήθηκαν επί του θέματος. Υπήρξε αντιπαράθεση και αναζήτηση ευθυνών από μέρους της Δημοτικής Αρχής. Νομικός σύμβουλος του Δήμου να αναλάβει την κατάθεση αίτησης ανάκλησης της απόφασης για το διαγωνισμό προμήθειας λαμπτήρων LED του ελεγκτικού συνεδρίου ήταν η τοποθέτηση του επικεφαλής αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου Απόστολου Φωτιάδη. Για οσμή σκανδάλου έκανε λόγο ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης Σάββας Δευτεραίος, και τέλος για επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας μίλησε ο επικεφαλής της ΑΝΑΣΑ Παύλος Μιχαηλίδης. Λέει λοιπόν η απόφαση του κλιμακίου, την οποία εντός 15 ημερών, δηλαδή την Τρίτη, αύριο Τετάρτη μάλλον ή Πέμπτη, θα την καταθέσουν προσβάλλοντας στο τμήμα, λέει
Στην προηγούμενη περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή επέλεξε να μην υποδιέρεσε τη σύμβαση. Δηλαδή, δεν διαιρέσε από τη σύμβαση που έχει δύο τμήματα. Το ένα είναι το τεχνικό τμήμα και το άλλο είναι το υπρομήθεια. Η προμήθεια είναι το 96%, είναι φωτιστικά, και το έργο το τεχνικό είναι κάτι πράτσα, το οποίο αποτελούν 4%. Και λέει λοιπόν πιο κάτω, και παρακαλώ αξιολογήστε την ποιότητα αυτής της απόφασης. Και όρισε με τη λέξη ότι προσφορές υπογράφει μόνο για το σύμβαση προμήθειας και για τα δυο μαζί. Ως ενιαίο αντικείμενο. Μη νομίμως, γιατί κατά παράδοση των εντάξεων του άρθρου 59, δεν ανέφερε στα έγγραφα της σύμβασης τους βασικούς λόγους για την απόφαση της αυτή. Ούτε εξάλλου στα στοιχεία του φακέλου περιλαμβάνεται ειδική έκθεση κατά του 340 νόμου, όπου να φέρουν τη λόγη αυτή. Ο Δήμος έχει, θα έλεγα, πολυτελή νομική υπηρεσία κτλ. Το ξαναδίνουμε με ικανότητα του συναδέλφου που μπορούν άνετα, χωρίς καμιά απολύτως επιβάρυνση επιπλέον του Δήμου, να υπερασπιστούν τα συμφέροντα του Δήμου. Εκτός αν θέλει κάποιος να προσθέσει κάτι. Η διοίκηση του Δήμου, η πολιτική διοίκηση του Δήμου, ότι δεν είναι ικανή η νομική υπηρεσία να υπερασπιστεί συμφέροντα. Όλα αυτά που υπόθηκαν, 8 εκατομμύρια από εδώ, 6 εκατομμύρια από εκεί, 3 από την άλλη, 14 από την άλλη, μιλάμε για παντεσπάνι, την ώρα που ο λόγος δεν έχει ψωμί. Αυτό λίγο θα το πάρουμε υπόψη. Με βάση λοιπόν το ότι αυτά τα χρήματα είναι τεράστια ποσά, εδώ θα πρέπει να μην υπάρχει ούτε υπόνοια, αλλά ούτε και οσμή σκανδάλου. Ένθεν κακήθεν, κύριε Δήμαρχε, δηλαδή δεν μιλάω ότι το σκάνδαλο είναι δικό μας ή είναι δικό τους, γιατί αφήσατε, αφήσατε υπόνοια ότι μπορεί, ορίστε. Ναι, μην κάνουμε διάλογο. Γιατί άφησε υπόνοια ο κύριε Δήμαρχος ότι μπορεί να το έκαναν από αμέλεια, από συνειδητή αμέλεια, από μη συνειδητή αμέλεια. Και αυτοί λένε ότι εμείς το κάναμε. Και αυτοί λένε ότι εμείς το κάναμε γιατί θέλαμε να φωτογραφίσουμε. Δεν λέει αυτό, βγαίνει ουσιαστικά. Αυτό βγαίνει ουσιαστικά. Ακριβώς. Λέει λοιπόν ότι εμείς πήγαμε να περιορίσουμε τον ανταγωνισμό. Άρα είμαστε σκανδαλώδεις ως συμπεριφορά. Να θυμίσουμε πως το ελεγκτικό απεφάνθη για τη διακήρυξη του διαγωνισμού εξοικονόμηση ενέργεια στο δημοτικό φωτισμό με την προμήθεια και κατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED και την προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED, λέγοντας πως κολλείεται η υπογραφή της σύμβασης, προσδιορίζοντας ότι ή πρέπει να αποφανθεί το τμήμα περί της νομιμότητας της κρίσης του κλιμακίου, ή πρέπει να διορθωθούν τρία σημεία της διακήρυξης για τα οποία το κλιμάκιο έχει την άποψη ότι περιορίζουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας ζήτησε επικεφαλής δημοτικής παράταξη ΑΝΑΣΑ Παύλος Μιχαηλίδης. Να σημειωθεί πως ο κύριος Μιχαηλίδης ζήτησε και την παραίτηση του αρμόδιου αντιδημάρχου Γιάννη Φαλέκα. Αν το κλιμάκιο, το έκτο, δεν κάνει δεκτή την αίτηση που θα κάνουμε, λέει σε ένα μήνα, λέει θα το ξανακάνουμε το διαγωνισμό. Εφόσον είναι τόσο εύκολο και τόσο γρήγορο, γιατί έχουμε να χάσουμε κάτι? Έχουμε να χάσουμε το 8% που έδωσε ο μοναδικός ο οποίος προσέφερε 8%, είναι, κύριε Φαλέκα, ξέρετε, είναι μεγάλο το ποσοστό του 8%. Τι έχουμε να χάσουμε? Νομίζω είναι μια χρυσή ευκαιρία να ξαναπάτε ξανά στην επανάληψη του διαγωνισμού. Παράλληλα, το Σώμα ψήφισε και για την προγραμματική σύμβαση μεταξύ Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης και συγκεκριμένα για την εκπόνηση μελέτης του Κέντρου Υγείας του νησιού, μια διαδικασία που πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 15 Μαΐου. Η οποία μελέτη σχεδόν βρίσκεται στο τέλος, έτσι. Δεν σημαίνει ότι επειδή τώρα παίρνουμε την απόφαση ότι η τεχνική μας υπηρεσία δεν έχει φτιάξει τη μελέτη. 15 Μαΐου δόθηκε ως τελευταία μέρα ολοκλήρωσης της μελέτης του καινούργιου, του κέντρου υγείας, αυτό το οποίο θα αναπλαστεί με όλη την δυνατότητα να εξυπηρετήσει και το καλοκαίρι τους επισκέπτες αλλά και τους Σαμόδρακες. Θα αλλάξουμε εντελώς τόσο θέμα όσο και γεωγραφική περιοχή, κυρίες και κύριοι. Θα φιλοξενήσουμε ευθύς αμέσως τηλεφωνικώς τον δημοσιογράφο της εφημερίδας Πολίτης της Χίου, τον Παντελή το Φίκαρη. Παντελή μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη, καλησπέρα από τη Χίου. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σε ακούμε και που σε έχουμε κοντά μας, έστω και τηλεφωνικά. Μία είδηση λοιπόν, η οποία προφανώς κάνει το γύρο των μέσων ενημέρωσης και του διαδικτύου σήμερα, με την άφιξη 17 Τούρκων οι οποίοι αποβιβάστηκαν στις Ινούσες. Παντελή, διαβάζω και πληροφορούμαστε πως ζήτησαν πολιτικό άσυλο. Έχεις από την πρώτη στιγμή αναλυτικά το ρεπορτάζ. Σε ακούμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι, το περιστατικό είναι το πέμπτο κατά σειρά που σημειώνεται από την αρχή του 2017 μέχρι και σήμερα.
Είναι ένα από τα περιστατικά όπου Τούρκοι πολίτες καταφεύγουν, επιλέγουν να περάσουν το Αιγαίο με παράνομο τρόπο προκειμένου να ζητήσουν πολιτικό άσυλο, λέγοντας στις ελληνικές αρχές ότι διώκονται από το καθεστώς του Τούρκου Προέδρου, του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κινδυνεύοντας με φυλάκιση και απόλυση από το δημόσιο. Σε ό,τι αφορά τώρα στο συγκεκριμένο περιστατικό, έχουμε 17 άτομα, μεταξύ των οποίων είναι και 6 παιδιά, όπου αποβιβάστηκαν το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας στην Παναγία Ινουσών. Έγιναν αντιληπτοί από το σκάφος του λιμενικού σώματος που περιπολούσε στην συγκεκριμένη περιοχή. Αμέσως μόλις αποβιβάστηκαν με τη χρήση μηχανοκίνητης Λέμβου, μεταφέρθηκαν, περισυνελήγησαν ασφαλώς από τους λιμενικούς και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Χίου. Και εκεί μόλις πάτησαν το πόδι τους, έκαναν γνωστό το αίτημά τους, ότι ζητούν από την Ελλάδα και από τις αρχές της Χίου να τους χορηγήσουν πολιτικό άσυλο, με δεδομένο ότι διώκονται από στην περιοχή όπου μένουν. Τα στοιχεία τα οποία έχουμε είναι ελάχιστα για αυτούς. Ξέρουμε ότι βρίσκονται ότι ζούσαν στην ευρύτερη περιοχή της Σμύρνης, χωρίς να υπάρχει προσδιορισμός γεωγραφικός ακριβώς της περιοχής από όπου προέρχονται, και ότι πρόκειται για δημόσιους υπαλλήλους και ανώτερους δικαστικούς υπαλλήλους της Τουρκίας. Παντελή, θέλω να σε ρωτήσω το εξής, καθότι λίγες ώρες πριν διάβαζα σε φιλοκυβερνητικά μέσα της γείτονας πως πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι συνδέονται με το καθεστώς Γιουλέν, πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι προφανώς καταζητούνται στην γείτονα. Θέλω να σε ρωτήσω αν αυτά τα δημοσιεύματα έχουν επιβεβαιωθεί και αν υπάρχει οποιαδήποτε επίσημη αντίδραση από την πλευρά της Τουρκίας, είτε από την πλευρά του ίδιου του Προέδρου, είτε από υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Δεν θέλω να σας πω, όποιος είναι σοβαρός και δημοσιογραφεί περί αυτών των ζητημάτων, είναι πασιφανές ότι αυτά τα δημοσιεύματα δεν μπορεί να έχουν βάση. Δηλαδή εδώ ίδιες οι δημοσιογράφοι που είμαστε εδώ και οι δημοσιογράφοι από την Αθήνα συνεχώς ψάχνουν για την ταυτότητά τους, δεν μπορεί ένα φιλοκυβερνητικό μέσο να πει ότι ανήκουν, είναι υποστηριχτές του καθεστώτος Γιουλέν. Η εξήγηση είναι πολύ πιο απλή. Αν δει κανείς το πρόσφατο δημοψήφισμα και τα ποσοστά που έλαβε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε όλη την παράλια ζώνη της Τουρκίας, δηλαδή από την Κωνσταντινούπολη μέχρι και νοτιότερα, θα δει ότι τα παράλια, τα μικρασιατικά ιδίως παράλια, είναι οι περιοχές οι οποίες παραδοσιακά είναι απέναντι από το κόμμα του Τούρκου Προέδρου. Ήταν αυτά τα οποία και στις εκλογές τις αυτοδιοικητικές της Τουρκίας και στις εκλογές για το δημοψήφισμα έριξαν ένα πανηγυρικό μαύρο στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Συνεπώς είναι απόλυτα φυσιολογικό σε αυτές τις περιοχές να υπάρχουν και περισσότερες διώξεις από το καθεστώς του Τούρκου Προέδρου. Παντελή, να σε ρωτήσω, σε ό,τι έχει να κάνει με αυτά καθ' αυτά τα περιστατικά, το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μια αυξημένη κινητικότητα, η οποία οδήγησε και στον πρόσφατο εμβολισμό σκάφους του λιμενικού σώματος από τους γείτονες. Θέλω να σε ρωτήσω, στην δική σας γεωγραφική περιοχή, που είναι επίσης πολύ κοντά με την γειτονική Τουρκία και φυσικά βλέπετε ταχύτερα από εμάς αυτή την κινητικότητα στο Αιγαίο και στην δική σας ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, πώς είναι αντίληπτο αυτό, πώς συζητιέται μεταξύ των κατοίκων και αν υπάρχει προβληματισμός σε ό,τι έχει να κάνει με τις κινήσεις από την πλευρά της γείτονας? Δεν υπάρχει τώρα, αν δεν ζει κάποιος εδώ δεν μπορεί να το καταλάβει ακριβώς, αλλά η συνύπαρξη με τους γείτονες είναι σε όλες τις διαστάσεις αντιληπτή. Δηλαδή το να έρθει μια τουρκική ακτεώρας να μπει μέσα στα ελληνικά σύνορα, το να φτάσει έξω από την Παναγία Ινουσών και να κόβει βόλτες, το να υπάρχουν συνεχώς παραβιάσεις των θαλάσσιων συνόρων στην περιοχή της Χίου και στην περιοχή των Ινουσών, είναι ένα πράγμα το οποίο είναι καθημερινότητα για τους κατοίκους της Χίου, αντίστοιχα και της Άμμου που βρίσκεται κοντύτερα στις τουρκικές ακτές, αλλά και της Λέσβου. Θέλω να πω ότι οι περιοχές οι οποίες επιλέγει κατά καιρούς η Τουρκία προκειμένου να στήσει ένα θερμό επεισόδιο είναι συγκεκριμένες. Δεν θα το κάνει εδώ, δεν θα το κάνει, θα το κάνει σε συγκεκριμένα σημεία. Θα το κάνει στα Ίμια, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στοιχείο, αυτά τα φαινόμενα είναι καθημερινά. Δεν περιμένουμε δηλαδή μία ένταση για να καταλάβουμε ότι η προκλητικότητα των Τούρκων έχει ξεφύγει πέρα από τα ανοιχτά όρια.
Ωστόσο, Παντελή, θέλω να το επισημάνουμε και αυτό. Ηχείος είναι, ήταν και είναι ένας προορισμός τον οποίο αγαπούν αρκετοί Τούρκοι. Θέλω να πω ότι την ίδια ώρα που μας μεταφέρει σε αυτή την όψη του νομίσματος, στον αντίποδα ξέρουμε ότι οι περισσότεροι επαγγελματίες έχουν στενές σχέσεις με γείτονες επαγγελματίες και ιδιώτες και ότι υπάρχει ένα αυξημένο, μια πάντα αυξημένη κίνηση από τα γειτονικά παράλια και τις γειτονικές περιοχές, τα οποία δημιουργούν, αν μη τι άλλο, εσύ το ζεις, φαντάζομαι το να με ακούς να το περιγράφω, ακούγεται λιγάκι περίεργο. Ωστόσο, στα δικά μας αυτιά και μάτια, είναι αντιφατικό το γεγονός ότι την ώρα που εσείς επιδιώκετε και έχετε μια ειρηνική συμβίωση, έρχονται και τέτοιες ενέργειες στη γειτονιά σας και στη γειτονιά όλων μας. Δεν νομίζω ότι παίζει ιδιαίτερο ρόλο. Δηλαδή, αυτές οι πρακτικές του καθεστώτος του Τούρκου Προέδρου, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στην Σμύρνη και την ευρύτερη περιοχή των χρυσιτικών παραλίων, δεν έχουν κανένα απολύτως αντίκρισμα. Θα σας έλεγα μάλιστα ότι αν κοιτάξει κανείς 2-3 μέρες πριν, όπου ήταν σε πλήρη εξέλιξη οι καναβαλικές εκδηλώσεις στη Χίο, πέρασαν την πόρτα του Τελωνίου της Χίου 2.300 Τούρκοι που επέλεξαν τη Χίο για να περάσουν το Σαββατοκύριακο και να στηρίξουν και να βρεθούν στο χιοντικό καρναβάλι, να γνωρίσουν τα έθιμα του νησιού. Αντίστοιχος αριθμός υπήρχε και στη Μυτιλίνη και στη Σάμο. Συνεπώς, αυτές οι πρακτικές και οι προκλήσεις νομίζω ότι δεν βρίσκουν αντίκρισμα στον απλό κόσμο, ούτε μπορούν να επηρεάσουν τις σχέσεις βαθιάς φιλίας που έχουν αναπτύξει οι κάτοικοι των νησιών με τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της Σμύρνης. Ο Παντελή, για τις πληροφορίες και το πάντα πλήρες ρεπορτάζ, ευχαριστώ θερμότατα. Καλό βράδυ. Προστασία της κατοικίας με νόμο και καμία κατάσχεση για χρέη προς το δημόσιο ήταν δύο από τα κυριότερα αιτήματα των μελών του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου Εύρου που προχώρησαν σε παράσταση διαμαρτυρίας στην εφορία Αλεξανδρούπολης. Τα μέλη του ΠΑΜΕ κάλεσαν τους πολίτες στη διαμαρτυρία που θα διεξαχθεί μπροστά από το Δημαρχείο στις 18:30 το απόγευμα της Τετάρτης, ημέρα έναρξης και των ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Η τοπική γραμματεία Εύρου του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου πραγματοποίησε παράσταση διαμαρτυρίας μπροστά στην εφορία Αλεξανδρούπολης. Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες για τη συγκέντρωση που προετοιμάζεται για το απόγευμα της Τετάρτης, μέτημα το πάγωμα των πληστηριασμών με σύνθημα «Κατώ τα χέρια από τη λαϊκή κατοικία» και όχι στις κατασχέσεις και τους πληστηριασμούς. Να σημειωθεί πως στις 21 Φεβρουαρίου ξεκινούν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Στις 21 Φλεβάρι ξεκινάνε οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Από αυτή την άποψη και η σημερινή πρωτοβουλία μας στην εφορία, η παράσταση διαμαρτυρίας στην εφορία, αλλά και το συλλαλητήριο που καλούμε 21 Φλεβάρι 18:30 ώρα το απόγευμα μπροστά στο Δημαρχείο. Θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να τονίσουμε την αντίθεσή μας στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, γενικά στο ότι βγαίνει στο σφυρί η εργατική λαϊκή κατοικία και γενικά δεν έχει να κάνει μόνο με τα δάνεια στις τράπεζες, πλέον με τις αποφάσεις που πήρανε για οφειλία ακόμα και για πάνω από 500 ευρώ, είτε σε φορεία είτε σε ασφαλιστικά ταμεία, θα γίνονται κατασχέσεις είτε λογαριασμών είτε σπιτιών, ό,τι βρουν τέλος πάντων στον κάθε εργαζόμενο άνεργο που δυσκολεύεται. Δεν έχει καμία ευθύνη ο εργαζόμενος που έμεινε άνεργος, που του μείωσαν το μισθό, ο συνταξιούχος που του πετσόκοψαν τη σύνταξη, ο αυτοαπασχολούμενος που η μπότα των επιχειρηματικών ομήλων τον ανάγκασε να κλείσει το μαγαζί του, που δεν μπορεί να εκπληρώσει τις όποιες υποχρεώσεις είχε δημιουργήσει, δήλωσε μεταξύ άλλων το μέλος του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Εκτιμάμε ότι πρέπει να ορθωθεί ένα τείχος, μια αντίθεση σε αυτή την κατεύθυνση που υπάρχει, για να μπορέσουμε να προστατέψουμε το σπίτι της λαϊκής οικογένειας, της εργατικής οικογένειας. Δεν είναι ευθύνη του εργαζόμενου, ο οποίος μπορεί να χάσει τη δουλειά του, ο οποίος έχει υποστεί συνεχόμενες μειώσεις στο μισθό του, που δεν τα βγάζει πέρα στις υποχρεώσεις, στις όποιες υποχρεώσεις μπορεί να είχε το προηγούμενο διάστημα. Παράλληλα, ο κύριος Κλάδης τόνισε πως μόνη απάντηση είναι ο οργανωμένος αγώνας, ή πάλι για την υπεράσπιση της ζωής, για συλλογικές συμβάσεις για προστασία της λαϊκής κατοικίας. Πρέπει να προστατευτεί με νόμο η πρώτη κατοικία άμεσα, χωρίς πολλά λόγια, να μην εκβιάζονται οι εργατικές λαϊκές οικογένειες είτε από τις τράπεζες είτε από το ίδιο το κράτος. Από αυτήν την άποψη καλούμε όλους τους εργαζόμενους, τους ανέργους, να
συμμετέχουν στο συλλαλητήριο στις 21 Φλεβάρι 6,5 ώρα μπροστά στο Δημαρχείο, να διεκδικήσουμε άμεσα μέτρα ανακούφισης των εργατικών λαϊκών οικογενειών, άσχετα μας συμφωνούν σε όλα μαζί μας ή όχι. Εδώ χρειάζεται να υπάρχει μια μαζική αντίδραση. Στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας θα μεταβούμε τώρα, κυρίες και κύριοι. Θα φιλοξενήσουμε ευθύς αμέσως μέσω Skype τον Τάσο τον Μαρκουλίδη από το kavalaportal.gr. Τάσο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα και σε όλους τους τηλεθεατές της Δέλτα Τηλεόρασης. Πώς σε βλέπουμε και σε ακούμε δυνατά και καθαρά. Είσαι κοντά μας για να δούμε, Τάσο, και να καταγράψουμε τις αντιδράσεις ό,τι έχει να κάνει με τον πρώτο βαθμό της εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα σήμερα. Κλειστή παιδική σταθμή και κινητοποίησης εκ μέρους των Δήμων αλλά και της ΠΟΕΟΤΑ και από τους οργανισμούς φυσικά τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως προανέφερα. Κινητοποίησεις οι οποίες έγιναν και στην Καβάλα. Τάσο, τι διεκδικούν οι εργαζόμενοι και γιατί οι αντιδράσεις? Λοιπόν, αντικείμενο των αντιδράσεων είναι η ψήφιση της νομοθετικής διάταξης που προβλέπει την ένταξη των παιδιών ηλικίας 4 ετών στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Είναι το γνωστό ζήτημα της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής, το οποίο έχει διχάσει τις δημοτικές αρχές. Είναι χαρακτηριστικό ότι συγχωρείτε, είναι και η εποχή τέτοια, όπως καταλαβαίνεις. Σε ακούμε δυνατά και καθαρά, Τάσο. Λοιπόν, είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή η διαδικασία έχει διχάσει τις δημοτικές αρχές, οι οποίες δηλώνουν σε όλους τους τόνους ότι ότι μια τέτοια απόφαση θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία όλων των δημοτικών δομών που ασχολούνται με την φύλαξη σε βρεφών υπηακούς σταθμούς, διότι με αυτή την απόφαση ουσιαστικά τι κάνει? Αυτό που ισχυρίζονται οι ίδιοι οι Δήμοι, λένε ότι θα πρέπει να φύγει προσωπικό από τους βρεφών υπηακούς σταθμούς και θα πρέπει να μπουν τα παιδιά στα νηπιαγωγεία και να διδάσκονται κανονικά από νηπιαγωγούς οι οποίοι δεν θα ανήκουν ουσιαστικά στον Δήμο. Γι' αυτό το λόγο σήμερα οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Καβάλας έκλεισαν, δεν λειτουργήσαν σήμερα. Σε ανακοίνωση του, ο Δήμος Καβάλας είχε πει ότι η δημοτική παιδική σταθμή τόσο στο Δήμο Καβάλας όσο και στην ελληνική επικράτεια αποτελούν πρότυπα διαπαιδαγώγησης και φύλαξης των νηπίων και κάθε απαξίωση του έργου τους θα μας βρίσκει κάθετα αντίθετους. Πάντως να πούμε ότι αυτό το ζήτημα της δίχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης δεν είναι καινούριο. Μάλιστα ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, ο κύριος Κώστας Μπαντίκος, μιλώντας στο Καβάλα Πόρταλ, είχε πει ότι αυτό το αίτημα είναι χρόνιο. Το συζητάμε εδώ και περίπου 30 με 40 χρόνια. Ως εκ τούτου δεν καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο υπάρχουν αντιδράσεις. Όσον αφορά τους τέσσερις δήμους του νομού, ο κύριος Μπαντίκος είχε πει ότι στην πόλη της Καβάλας, σύμφωνα με στατιστικά πενταετίας, θα χρειαστούμε περίπου 7 με 8 αίθουσες επιπλέον, οι οποίες μένει να βρεθούν. Τώρα το πού θα βρεθούν βέβαια είναι μια μεγάλη ιστορία. Τάσο μου, νομίζω ότι απάντησες από μόνος σου στο ερώτημα και στο ζήτημα που έθεσες. Οι αντιδράσεις έγκυνται ακριβώς σε αυτό που ανέφερες μόλις τώρα. Θα χρειαστούν λοιπόν προκειμένου στους Δήμους Καβάλας 7 με 8 αίθουσες. Υποθέτω επίσης πως θα χρειαστεί και ένα κάποιο προσωπικό προκειμένου να τρέχει και να είναι δίπλα σε αυτά τα παιδιά στην πρώτη του σοσιαλιστικά εμπειρία από σχολικό περιβάλλον. Συνεπώς, τίθενται ήδη δύο μείζωνα ζητήματα. Πρώτο και κύριο, το ζήτημα της στέγασης και της φύλαξης της σύντησης τόσων παιδιών, αλλά αυτομάτως και το ίδιο το timing με τα κενά σε εκπαιδευτικούς, καθότι η κατάσταση που μας περιγράφεται από τους συλλόγους πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα προφανώς δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Κοίταξε, η αλήθεια είναι πως όλο αυτό με τα κενά είναι ουσιαστικά από νομό σε νομό. Φέτος στο νομό Καβάλας κενά δεν υπάρχουν. Παραδόξως, έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά και σε επίπεδο πρωτοβάθμιας αλλά και σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τα κενά πλέον είναι ελάχιστα.
Ωστόσο, σε άλλους νομούς κατανοούμε ότι η κατάσταση είναι ουσιαστικά εκτός ελέγχου. Τώρα, όσον αφορά τις προσλήψεις που έλεγες, αυτό που θα πρέπει να τονιστεί είναι ότι αυτό που είπαμε και πριν, ότι θα πρέπει να προσληφθούν από νηπιαγωγοί. Δηλαδή, άτομα τα οποία έχουν τελειώσει σχολές νηπιαγωγιών. Είναι χαρακτηριστικό πως ο Σύλλογος των Αναπληρωτών Νηπιαγωγών είχε εκδώσει μία ανακοίνωση πριν από περίπου τρεις μέρες, στην οποία έλεγε ότι οφείλουμε να επενθυμίσουμε στην ΠΟΕΟΤΑ ότι οι βρεφικοί και οι παιδικοί σταθμοί αποτελούσαν κοινωνική, ανέκαθεν αποτελούσαν κοινωνική δομή παροχής φύλαξης, μέρημνας και αγωγής για βρέφη και νήπια ως 4 ετών, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εσωτερικών, αντίθετα το νηπιαγωγείο αποτελεί δομή παροχής εκπαίδευσης και υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας και προκαλεί εύλογα ερωτηματικά η έντονη αντίθεσή της στη θεσμοθέτηση ενός αιτήματος 40 ετών της εκπαιδευτικής κοινότητας και της κοινωνίας. Κοίταξε Γιάννη, η αλήθεια είναι ότι από εκπαιδευτικής το πρόβλημα δεν είναι παιδαγωγικής φύσεως. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να τονιστεί, διότι καλό είναι να μιλάμε για τα διαδικαστικά, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε και για το λεγόμενο ταμπακέρα, για την ουσία, για το τι πάμε να δώσουμε στα ίδια μας τα παιδιά. Οι απόψεις που υπάρχουν για αυτό το θέμα είναι καταρχήν θετικές στην υποχρεωτική προσχολική αγωγή. Είναι δηλαδή θετική σε αυτή την υποχρεωτική διετία. Ωστόσο, πλέον πάμε στο διαδικαστικό. Και οι Δήμοι και οι Δημοτικές Αρχές αυτό δηλώνουν, ότι το θέμα δεν είναι το να μην θέλουμε να εκπαιδεύονται υποχρεωτικά τα παιδιά για 2 χρόνια. Το θέμα είναι ότι πού θα τα βάλουμε. Αυτό ακριβώς. Τάσο Μαρκουλίδη, νομίζω ότι εδώ έγκυται και ο προβληματισμός και ένα μείζον θέμα συζήτησης τόσο με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και με συναδέλφους σε όλη τη χώρα. Κρατώ τα λεγόμενά σου, τις επισημάνσεις και το ρεπορτάζ. Για την ώρα και για τον χρόνο, σε ευχαριστώ θερμότατα. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, στο Βελιγράδι θα βρεθούν ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου στο πλαίσιο συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού. Σε περίπτερο της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο Δήμος θα έχει το δικό του στάντ, ενώ επισημαίνεται πως ήδη έχουν κλειστεί ραντεβού με tour operators με γνώμονα την πρόθεση να συνδεθεί αεροπορικά η Αλεξανδρούπολη με το Βελιγράδι. Απευθείας πτήση από Αλεξανδρούπολη για Βελιγράδι και το αντίστροφο είναι το μεγάλο στοίχημα που θα επιδιώξουν να κερδίσουν ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Βαγγελής Λαμπάκης και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την παραμονή και συμμετοχή του στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού που θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες μέρες στο Βελιγράδι. Έχουμε εκ των προτέρων προγραμματίσει ραντεβού συναντήσεις με την πρόεδρο του Σερβικού Οργανισμού Τουρισμού και με τους μεγαλύτερους tour operators της Σερβίας. Θα συμμετέχουμε επίσης σε στρογγυλά τραπέζια για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την υπόθεση τουρισμός Ελλάδα-Σερβία και ειδικότερα Βελιγράδι-Αλεξανδρούπολη. Θα θέσουμε την προοπτική ενδεχομένως μιας απευθείας πτήσης εφόσον οι συνθήκες το ευνοούν. Όσον αφορά το δικό μας αεροδρόμιο, υπάρχει η υποδομή, η διάθεση και κάθε ευκολία ώστε να πραγματοποιηθεί αυτό. Το μόνο που μένει βέβαια είναι οι άνθρωποι, οι επισκέπτες, οι οποίοι θα επιβιβαστούν σε μια τέτοια πτήση από Βελιγράδι προς την Αλεξανδρούπολη. Η αναζήτηση νέων τουριστικών προορισμών για τους Σέρβους τα τελευταία χρόνια αποτελεί το εφαλτήριο ερέθισμα για σύναψη νέων συμφωνιών στο τουριστικό τομέα, δήλωσε μεταξύ άλλων ο κ. Γκοτσίδης. Αύριο αναχωρούμε με τον Δήμαρχο για το Βελιγράδι, όπου διεξάγεται η Διεθνής Τουριστική Έκθεση από 22 έως 25 Φεβρουαρίου. Η απόφαση αυτή να συμμετέχουμε στην Έκθεση Τουρισμού του Βελιγραδίου ελήφθη μετά από την διαπίστωση ότι οι Σέρβοι τουρίστες τα τελευταία χρόνια αλλάζουν, θα έλεγα, συμπεριφορά και ενώ μέχρι πρότινος θεωρούσαν ως τέλος της χώρας μας, τουριστικό τέλος της χώρας μας εννοείται, την Θάσο, τώρα αλλάζουν συμπεριφορά, κάνουν το βήμα παραπάνω, αναζητώντας καινούριους προορισμούς τουριστικούς και αυτό φαίνεται από την συνεχώς αυξανόμενη
ροή, τάση να επισκέπτονται την περιοχή μας. Το στάντ του Δήμου θα βρίσκεται στο περίπτερο της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στόχος, σύμφωνα με τον κύριο Κοτσίδη, είναι η παρουσίαση των νέων δεδομένων του νέου αστικού περιβάλλοντος με χαρακτηριστικά νησιωτικότητας. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι μια πολύ καλή συγκυρία να πραγματοποιηθεί η παρουσία μας εκεί πέρα, μέσα στο περίπτερο της περιφέρειας, όπου θα έχουμε ξεχωριστό δικό μας στάντ ως Δήμος Αλεξανδρούπολης. Θα προσπαθήσουμε να, όσο το δυνατόν, να ενημερώσουμε τους τουριστικούς πράκτορες για τα νέα δεδομένα της περιοχής μας, τα οποία είμαι σίγουρος ότι πολλά από αυτά δεν τα γνωρίζουν και πραγματικά αποτελούν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για την Αλεξανδρούπολη, η οποία συνδυάζει αστικό περιβάλλον με χαρακτηριστικά νησιωτικότητας. Είναι κάτι το οποίο το αποζητούν και νομίζω ότι η επίσκεψή μας αυτή και η συμμετοχή μας σε αυτή την έκθεση θα πάει πολύ καλά. Την ίδια περίοδο, ανάλογη έκθεση πραγματοποιείται και στο Βουκουρέστι. Σε εκείνη θα συμμετέχουν ξενοδόχοι της ευρύτερης περιοχής. Ένα κακό είναι το ότι στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, της ίδιας ακριβώς ημερομηνίας, διεξάγεται επίσης μια μεγάλη έκθεση, διεθνής έκθεση τουρισμού, στην οποία θα συμμετέχουν, από ό,τι γνωρίζω, ξενοδόχοι και άνθρωποι του τουρισμού από την περιοχή μας. Εμείς επιλέξαμε το Βελιγράδι για τους λόγους τους οποίους προανέφερα. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Μείνετε κοντά μας, ακολουθεί το πολιτικό βαρόμετρο. Σας ευχαριστούμε θερμά που για ακόμη μια φορά επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ.